Σπαϊμιώτες και σπαϊμιώτισες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας. Όσοι από εσάς έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία θα έχουν σίγουρα ξετρελαθεί με τα ζυμαρικά τους. Πραγματικά, τα ζυμαρικά και οι συνταγές τους δεν έχουν τέλος. Μία τέτοια συνταγή θα σας κάνω και εγώ σήμερα. Είναι μία συνταγή ιταλική αυθεντική, εύκολη, νόστιμη, γρήγορη και πάρα πολύ πρωτότυπη. Ελάτε μαζί μου στην κουζίνα! Καταρχάς ξεκινάμε από τα ζυμαρικά. Θα βάλω να βράσουν. Εγώ σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ παπαρδέλες. Αυτό που χρειάζεται η συνταγή αυτή είναι ένα χοντρό ζυμαρικό. Δεν μπορείτε να το κάνετε με σπαγκέτι, δεν θα γίνει ωραίο. Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε ένα μπουκατίνι ή ένα πολύ χοντρό μακαρόνι. Μέσα οι παπαρδέλες, στο νερό που έχει αρχίσει να βράζει, έχω ρίξει αλάτι και θα βράσω τα ζυμαρικά μου al dente. Αυτό είναι νόμος το al dente, έτσι. Θα τα αφήσω να βράσουν, θα τα σουρώσω και πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα, ζεστά, περιμένουν. Το ξαναλέω al dente γιατί θα τελειώσουν μετά στην κατσαρόλα, οπότε δεν χρειάζεται να τα βράσουμε πολύ. Και τώρα πάμε για τη σάλτσα, σε ένα κατσαρολάκι, εδώ να το βάλω στο σωστό μάτι. Αυτό που έχω να κάνω είναι, ρίχνω μέσα ένα φλιτζάνι γάλα ευαπορέ. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φρέσκο γάλα, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα βάλετε ένα φλιτζάνι, θα βάλετε λιγότερο, για να μην γίνει αραιή η σάλτσα. Μπορείτε να βάλετε και κρέμα γάλακτος για να γίνει πιο παχιά. Εγώ έχω βρει μία ισορροπία με το γάλα ευαπορέ. Και μέσα στο γάλα θα ρίξω 250 γραμμάρια τυρί μπρι, το που έχω κόψει σε κομματάκια και έχω βγάλει το εξωτερικό μέρος που είναι σκληρό. Ο μόνος λόγος που το βγάζω είναι για να λιώσει καλύτερα, έτσι, δεν είναι ότι δεν το τρώμε. Μέσα και το μπρι. Θα τα αφήσω να πάρουν μία βράση, θα προσθέσω μπόλικο πιπεράκι. Και λίγο αλάτι, αλάτι δεν χρειάζεται πολύ, καταλαβαίνετε ότι είναι αλμυρό το τυρί, βέβαια το μπρι δεν είναι πολύ αλμυρό τυρί. Λίγο αλατάκι και αν χρειαστεί προσθέτουμε κι άλλο. Και θα πάρει μια βράση, θα το ανακατέψουμε, θέλει προσοχή να μην σας κολλήσει το τυρί, έτσι ανακατεύουμε συχνά και περιμένουμε να δέσει αυτή η πάρα πολύ ωραία κρέμα. Η κρέμα τυριού είναι πάρα πολύ ωραία, έχει δέσει, έχει λιώσει το τυρί μέσα στο γάλα. Μπορείτε να την κάνετε όσο αραιή θέλετε. Εγώ τη θέλω αρκετά αραιή. Αν τη θέλετε πιο σφιχτή, θα βάλετε λιγότερο γάλα. Και τώρα, αυτό που μένει είναι να ανακατέψουμε την κρέμα με τα ζυμαρικά μας. Ένα τελευταίο ανακάτεμα πάνω στη φωτιά ή σως με τα μακαρόνια, μη σας φοβίζει που το μπρι δεν έχει λιώσει τελείως. Εγώ έτσι το θέλω, μπορείτε αν επιμένετε να το ανακατέψετε κι άλλο, εννοείται ότι θα λιώσει. Εμένα μου αρέσει να το βρίσκω και λιγάκι. Και πάμε να σερβίρουμε γιατί εδώ είναι όλο το μυστικό. Βάζουμε σε ένα πιάτο τα ζυμαρικά μας, τα συνοδεύουμε με ένα αλαντικό, δηλαδή με μορταδέλα μπολόνια, κλασικά. Για κάθε πιάτο δύο φετούλες είναι αρκετές. Μπορείτε να τις κόψετε, μένα μου αρέσει έτσι και να το βρίσκουμε στο πιάτο και να το κόβουμε εμείς. Και από πάνω φιστίκι Αιγίνης. Το έχω καθαρίσει εννοείται, το έχω σπάσει και αυτό θα δώσει τρομερή γεύση και άρωμα στο φαγητό. Πιστέψτε με, είναι καταπληκτική συνταγή που θα λατρέψετε. Έτοιμο το πιάτο μας. Σπαϊμιώτες και σπαϊμιώτισες. Αυτή είναι η σημερινή μας συνταγή. Αν σας άρεσε μπορείτε να μας κάνετε like, subscribe, να χτυπήσετε και το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις. Εμείς θα σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Είμαστε οι Σπάιμοι, δηλαδή ο Σπύρος πίσω από την κάμερα, ο Μιχάλης μπροστά και σας περιμένουμε στο επόμενο βίντεο.
Καλή όρεξη!